Λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από την ελληνική λύση, ο κύριος Βιλιάρδος. Ελάτε, κύριε Βιλιάρδο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εισήγησή μας στην Επιτροπή Εμπορίου αναφέραμε πως οι παρούσες συμβάσεις είναι πολύ σημαντικές για την οικονομία και για το μέλλον της χώρας μας. Ως εκ τούτου αδυνατούμε να καταλάβουμε τη διαδικασία του επείγοντος που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση με μία μόνο συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου μας δόθηκαν μόλις 12 λεπτά για να αναλύσουμε 4 συμβάσεις με πλήθος άρθρων. Εν τούτης, αναφερθήκαμε σε όσο περισσότερα άρθρα μπορέσαμε, διατυπώνοντας τις επιφυλάξεις μας και με προτάσεις αλλαγής τους, παραθέσαμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς μας, ενώ αναλύσαμε τις περιβαλλοντικές και τουριστικές συνέπειες. Τονίσαμε επιπλέον πως δεν είναι σωστό μια χώρα να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, ότι χρειάζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Τέλος, θέσαμε διάφορα ερωτήματα που όμως δεν απαντήθηκαν από τον Υφυπουργό. Ελπίζουμε να τα απαντήσει σήμερα ο Υπουργός. Συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε πάντως γιατί η Τρόικα και οι διαδοχικές κυβερνήσεις των μνημονίων που μας επιβάλλει δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τη δημιουργία πλούτου στη χώρα μας, όπως με την εκμετάλλευση των ενεργειακών μας αποθεμάτων. Δεν είχαν αλήθεια σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας μας έτσι ώστε να εξυπηρετείται σωστά το δημόσιο χρέος? Ο στόχος τους ήταν μόνο η υφαρπαγή των δημόσιων και των ιδιωτικών μας περιουσιακών στοιχείων? Στις συμβάσεις τώρα, ασφαλώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι που έρχονται προς επικύρηση σήμερα στη Βουλή. Η αιτία είναι πως καθυστέρησαν πάρα πολύ, ενώ γνωρίζαμε πριν από αρκετά χρόνια πως υπάρχουν κοιτάσματα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αλλά και πολλοί άλλοι, αναφέροντας το θέμα ήδη από το 2007, εάν όχι νωρίτερα. Οι αναφορές όμως αυτές αγνοούνταν και λιδωρούνταν, προφανώς για να μην τολμήσει κανείς να συζητήσει τις υφιστάμενες δυνατότητες της χώρας μας. Υπήρχαν επίσης δημοσιεύματα, όπως και αποκαλύψεις του Wikileaks, σύμφωνα με τα οποία η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία γνώριζε ήδη από το 2007 για τα σημαντικά κοιτάσματα νότια της Κρήτης. Το καταθέτω στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς όμως, ο κύριος Παπανδρέου το 2009 επέμενε, για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει, εάν όχι απλά για να μας οδηγήσει στο Δέλτα Νιτάβ, πως δεν υπάρχουν πετρέλαια. Το καταθέτω επίσης στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ενώ δε ακολούθησε μία έκθεση της Deutsche Bank το 2012, με βάση την οποία τα ελληνικά κοιτάσματα είναι αξίας έως και 427 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπολογιζόμενο καθαρό όφελος για το δημόσιο 214 δισεκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση συνεργασίας των κομμάτων που υπεχρέωσαν έως το 2009 και χρεοκόπησαν αργότερα την Ελλάδα με την κακοδιαχείρισή τους, υπέγραψε το καταστροφικό PSI, με το οποίο υποθηκεύτηκε η Ελλάδα και παρόδωσε αμαχητή την εθνική της κυριαρχία. Το καθέτω επίσης στα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση, πλαίσιο για τη διεξαγωγή ερευνών υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1990, με το νόμο 2289 του 1995, που διέπει και τις σημερινές συμβάσεις. Εκτός αυτού, η Ελλάδα θα μπορούσε πιθανότατα να αποφύγει την κρίση εάν είχε εκμεταλλευτεί τα ενεργειακά της αποθέματα από το 2007 ή έστω κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Συνεχίζοντας τις παρούσες συμβάσεις, το θέμα μας δεν είναι αν θα επικυρωθούν, έχοντας ήδη τοποθετηθεί θετικά επί της αρχής, αλλά αν θα δρομολογηθούν με το σωστό τρόπο. Ειδικά επειδή εκτιμάται πως η εξάρτηση διεθνώς από το πετρέλαιο θα αρχίσει να μειώνεται σημαντικά μετά από 30 χρόνια. Επομένως, είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα όποια κοιτάσματα υπάρχουν στη χώρα μας, εκτός εάν θέλουμε να μείνουν θαμμένα για πάντα. Εάν λοιπόν χάσουμε τα 8 χρόνια της περιόδου ερευνών που απαιτούν οι εταιρείες με τις συμβάσεις ή χωρίς να έχουν διευθετηθεί οι ΑΟΣ,
τότε θα είναι πολύ αργά, αφού θα απομείνουν περίπου 20 χρόνια για έρευνα και εκμετάλλευση που θεωρούνται πολύ λίγα για να ανακτηθεί το ερευνητικό κόστος. Δηλαδή, θα καταστεί ο υπόγειος πλούτος μας αδιάφορος για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την αναγκαία τεχνογνωσία και με δυνατότητες εξορίξεων σε μεγάλο βάθος. Η βασική μας αντίθεση πάντως αφορά τις δύο συμβάσεις νότια και δυτικά της Κρήτης που υπογράφηκαν λίγες ημέρες πριν τις εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες συμμετέχουν η Αμερικανική Exxon Mobil και η Γαλλική Total. Το καταθέτω σε πρακτικά. Ευχαριστώ. Ειδικότερα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες συμβάσεις, έχουν χαμηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Δηλαδή, 37,5 εκατομμύρια ευρώ ανασύμβαση για περίπου 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν στο οικόπεδο 10 η ελάχιστη δαπάνη για 3.420 χιλιόμετρα είναι 31 εκατομμύρια ευρώ, στο Ιόνιο 35,4 εκατομμύρια ευρώ για 6.671 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στον Πατραϊκό 32 εκατομμύρια ευρώ για 1.850 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αναλογικά λοιπόν, οι ελάχιστες δαπάνες στην Κρήτη θα έπρεπε να ήταν έως και 10 φορές υψηλότερες με κριτήριο τον Πατραϊκό, δηλαδή έως και 750 εκατομμύρια ευρώ αντί μόλις 37,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη χειρότερα, για τις δύο αυτές συμβάσεις, η κοινοπραξία δεσμεύεται να κάνει έρευνες σε 3.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα τρία πρώτα χρόνια και σε μόλις 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα τα τρία επόμενα της δεύτερης φάσης, έναντι μιας ελάχιστης δαπάνης ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καν μια γεώτρηση που θα διενεργηθεί τα δύο τελευταία χρόνια της οκταετούς σύμβασης. Ο κίνδυνος εν προκειμένου είναι προφανής, δηλαδή να μην βρεθεί τίποτα στα 6 χρόνια που θα ερευνήσουν το 1 τέταρτο της περιοχής που θα δεσμεύσουν, οπότε με ένα πολύ μικρό ποσό να έχει μπλοκάρει ή καθυστερήσει η όλη διαδικασία. Υπάρχουν πολλές άλλες ατέλειες στις συμβάσεις, ενώ καταθέσαμε ήδη τις επιφυλάξεις μας στην Επιτροπή Εμπορίου όσον αφορά τη νομική και υπολογιστική τους πλευρά. Εν τούτης, ενημερωθήκαμε πως οι συμβάσεις είναι υπογεγραμμένες και δεν αλλάζουν. Γεγονός που συνεπάγεται ότι οι αναφορές μας είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου και δεν τους δίνεται καμία σημασία. Πως είναι προαποφασισμένα τα πάντα, οπότε εμείς τις συζητάμε σήμερα χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Υπάρχει βέβαια και το αισιόδοξο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες γνωρίζουν ακριβώς που θα κάνουν γεωτρήσεις, οπότε να μην χρειάζεται να ερευνήσουν ολόκληρη την περιοχή, ούτε να δαπανίσουν πολλά χρήματα. Εν τούτης, εμείς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, οπότε προτείνουμε να τροποποιηθούν οι δύο συμβάσεις της Κρήτης, τουλάχιστον στα εξής. Πρώτον, να αυξηθεί η ελάχιστη δαπάνη, τουλάχιστον στο πενταπλάσιο. Δεύτερον, να γίνει πιο σύντομη η περίοδος έρευνας, για παράδειγμα από τα 8 χρόνια στα 5. Τρίτον, να μπορούν να δημοπρατηθούν ξανά οι περιοχές που αποδεσμεύει ο μισθωτής. Εάν τώρα πράγματι δεν γίνεται να τροποποιηθούν οι συμβάσεις, τότε θα πρέπει να ελέγχεται η πιστή εφαρμογή τους, οπότε, εάν υπάρχουν αποδείξεις μη τηρησής τους, να καταγγέλλονται και να κηρύσσεται έκτοτος ο μισθωτής πριν συμπληρωθούν τα 8 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα καταψηφίσουμε το άρθρο 3.2 που αφορά τις ελάχιστες δαπάνες για τις συμβάσεις της Κρήτης, θεωρώντας πως είναι ασύμφορο για τη χώρα, ενώ συνιστά μια παράδεκτη διάκριση σε σχέση με τις άλλες συμβάσεις. Το καταθέτω στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Περαιτέρω, εκτός από το θέμα των ιδρυτών στο Καστελόριζο, που αναφέραμε στην εισήγησή μας, έχουμε τα εξής επιπλέον ερωτήματα. Πρώτον, τα κοιτάσματα στην περιοχή του Αιγαίου είναι πιθανότατα πιο πλούσια, αλλά δεν έχει καθοριστεί ΑΟΣ και δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Μόνο στη λεκάνη του Ηροδότου εκτιμώνται σε 1,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αξίας έως 300 δισεκατομμύρια ευρώ από τον καθηγητή κύριο Φόσκολο. Το καταθέτω στα πρακτικά. Υπάρχει περίπτωση να καθοριστεί ΑΟΣ στο εγγύς μέλλον ή μήπως θα πρέπει να το ξεχάσουμε? Δεύτερον, ενώ έχει υπογραφεί η σύμβαση για τα διαπόντια νησιά,
δεν έχει κυρωθεί ακόμη. Γιατί και πότε θα κυρωθεί? Τρίτον, στην αιτιολογία έκθεση του νόμου αναφέρει τη σημασία των συμβάσεων σε σχέση με τον αγωγό ΤΑΠ για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Δεν υπάρχει αναφορά όμως στον αγωγό EastMed από την Κύπρο στην Κρήτη, στη Δυτική Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα, που πράγματι σχεδιάζεται για την αξιοποίηση όλων των κοιτασμάτων. Η παράληψη αυτή συνιστά μόνο αμέλεια? Τέταρτον, στο PowerPoint που μας μοίρασε ο Υφυπουργός, αναφέρεται πως η ωφέλεια της Ελλάδας από τις 4 συμβάσεις θα είναι 140 εκατομμύρια ευρώ. Αναλύοντας όμως τις συμβάσεις, διαπιστώσαμε πως μόνο στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ελάχιστη δαπάνη από τις εταιρείες εξόρυξης, τότε καταπίπτει υπέρ του δημοσίου ένα τέτοιο ποσόν, για την ακρίβεια 141,4 εκατομμύρια ευρώ. Το καταλάβαμε σωστά ή μήπως κάναμε λάθος? Σύμφωνα πάντως με τους δικούς μας υπολογισμούς, η πραγματική ωφέλεια θα είναι πολύ μικρότερη. Καταθέτω τους υπολογισμούς μας στα πρακτικά. Πέμπτον, στο άρθρο 3.11 αναφέρεται ότι σε περίπτωση παρέτησης του μισθωτή, σε οποιαδήποτε χρονική φάση των εργασιών, οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις του από την περιοχή του έργου, να σφραγίσει τις γεωτρήσεις και να επαναφέρει το περιβάλλον όσο το δυνατόν εφικτό στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύως. Ο όρος «όσο το δυνατόν εφικτό» είναι εντελώς υποκειμενικός. Ποιος αξιολογεί και σε τι βαθμό την επαναφορά του περιβάλλοντος? Δηλαδή, εάν προκληθούν περιβαλλοντικές ζημίες κατά την απομάκρυνση ή σε μεταγενέστερο χρόνο, ποιος θα φέρει την ευθύνη εφόσον δεν αναφέρεται με σαφήνεια η πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο 100% και όχι με το δυνητικό βαθμό που αναφέρεται στο ελόγω άθρο? Έκτον, στο παράρτημα ζήτα, για παράδειγμα στην επιστολή υποστήριξης μητρικής εταιρείας, αναφέρεται ως εφαρμοζόμενο το διεθνές δίκαιο διαιτησίας και το γαλλικό δίκαιο. Μπορούν ή είναι σωστό αλήθεια να παρακαμφθούν τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό δίκαιο? Κλείνοντας, η ελληνική λύση πιστεύει πως οι κοινοφελείς, καθώς επίσης οι στρατηγικές επιχειρήσεις, πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο, λειτουργώντας φυσικά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ενώ όλες οι υπόλοιπες στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρούμε λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας να παραμείνουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους τα ελληνικά πετρέλαια, η μεγαλύτερη εταιρεία των Βαλκανίων, όπως όλες οι άλλες ενεργειακές επιχειρήσεις, ειδικά αφού η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακά αποθέματα. Το ξεπούλημα άλλωστε του ποσοστού των ελληνικών πετρελαίων, τα οποία συμμετέχουν επιπλέον με 35% στη ΔΕΠΑ, θα απέφερε μόλις 600 έως 650 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο, χωρίς τις εκπτώσεις που συνήθως διεκδικούν οι διεθνείς αγοραστές ή το χρηματιστήριο. Επομένως, πιστεύουμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση σκόπιμη η πώλησή τους, ειδικά όταν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί πετρέλαιο, να αυξηθεί η αξία τους και να παραμείνει η τεχνογνωσία στη χώρα μας. Επειδή τώρα τα ενεργειακά αποθέματα είναι κατάρα παρά ευχή όταν μια χώρα είναι ανοχήρωτη όπως η Ελλάδα, θεωρούμε απαραίτητη την παράλληλη αύξηση των αμυντικών μας δαπανών. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτο να κλείνουν επιχειρήσεις όπως η ελληνική βιομηχανία όπλων, για την οποία έχουμε υποβάλει αναλυτικό ερώτημα στον αρμόδιο Υπουργό. Γενικότερα πάντως, όσον αφορά τις συμβάσεις, ειδικά αυτές στην Κρήτη, είναι πολύ ελκυστικές για τους εκμισθωτές, αλλά αμφιβόλου συμφέροντος για το ελληνικό δημόσιο, ενώ αποτελούν κακό προηγούμενο για τις επόμενες. Ελπίζουμε όμως να τροποποιηθούν, επειδή δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να μην τις επικυρώσουμε. Ο πρωτογενής πάντως τομέας, με τη μεταποίησή του και η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα που παράγουν τις περισσότερες θέσεις εργατικού δυναμικού με αξιοπρεπείς αμοιβές, είναι απαραίτητη κλάδη για να αναπτυχθεί ορθολογικά η Ελλάδα. Ενώ ο τουρισμός δεν μπορεί να θεωρείται ως η βαριά βιομηχανία της χώρας, ειδικά όταν σχεδόν το 85% των αναγκών του εισάγεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βελιάρο. Το λόγο έχει ο κύριος.
Έχετε το λόγο. Έχει ευαισθησία ο κ. Ασένης με τις φάλαινες. Εμείς έχουμε τους ανθρώπους περισσότερο. Καλές οι οικολογικές ευαισθησίες. Είμαστε λίγο πολύ όλοι ευαίσθητοι. Βέβαια, επειδή μιλάτε για τον τουρισμό, να σας πω ότι το πλαστικό μπουκάλι από τους τουρίστες πηγαίνει σύννεφο στις παραλίες, όπως και από τους Έλληνες. Δεν είναι πανάκια, ξέρετε. Καλό να λέμε ότι είμαστε ευαίσθητοι με την οικολογία, με την πράσινη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, όλα, αλλά δεν αφορούν τη χώρα μας. Δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Έχουμε μια ισοστρέφεια, όσα λέμε πολλές φορές, ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είναι πανάκια. Βλέπω ότι έχετε iPhone. iPhone έχετε. Και ο αρχηγός σας, δεν ξέρω, έχει κινητό τηλέφωνο. Τα smartphone, ξέρετε πώς γίνονται. Από σπάνιες γαίες. Ξέρετε τι σημαίνει σπάνια γαία. Τοξικό απόβλητο. Πετάξτε το. Πετάξτε το. Είμαστε οικολόγοι. Όχι οικολόγοι μόνο γεωτρείς του Χατζηδάκη ή του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Οικολόγοι γενικά να είστε. Ακούστε, αντιλαμβάνομαι ότι πολιτικατισμός σημαίνει πράσινη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να κερδίσετε από τα νέα παιδιά την ευαισθησία, γιατί εκεί απευθύνεστε πολύ, στο ευαίσθητο σημείο του συναισθήματος. Αφού λοιπόν είστε οικολόγοι, μην οδηγείτε αυτοκίνητα, μην πιείτε βενζίνη, μην πηγαίνετε με το αεροπλάνο, μην έχετε iPhones για να σας πιστέψουμε κιόλας. Ζείτε στην εποχή των σπηλαίων. Να το καταλάβω. Και επειδή θέλω να σας πω και κάτι ακόμα για τις ανεμογεννήτριες που αγαπάτε πάρα πολύ, από ό,τι κατάλαβα. 30 χρόνια ζωής έχουν. Και αυτές γίνονται με σπάνιες γαίες. Τοξικά απόβλητα γεμάτο είναι. Αν πάτε είτε που γίνεται εξόρυξη στην Κίνα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι γενικά. Οι σπάνιες γαίες. Οι ανεμογεννήτριες, κύριε Λοβέρτα. Το πώς γίνονται, η κατασκευή τους. Μέσα έχουν σπάνιες γαίες. Αλλιώς δεν υπάρχει ανεμογεννήτρια. Άρα λοιπόν το τοξικό απόβλητο πού πηγαίνει. Γιατί θέλουμε να αφήσουμε, λέει, το πετρέλαιο, να αφήσουμε το φυσικό αέριο. Πού είναι οικολογικό το φυσικό αέριο, σε σχέση με το πετρέλαιο πάντων και τους τριγωνάνθρακες. Και θέλετε να ασχοληθείτε, λέει, με τις ανεμογεννήτριες. Ας δούμε τις ανεμογεννήτριες. Και ας μιλάει ένας άνθρωπος, ο οποίος από το 2007 εδώ, όταν ούρλιαζε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ο κ. Χατζηδάκης και η Νέα Δημοκρατία γελούσανε. Με κορόιδευαν. Μου έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρχε ο πρόεδρος του Πασόκ, κ. Λοβέρδο, ο κ. Παπανδρέου, που έλεγε πετρέλαια δεν υπάρχουν. Αυτά είναι παραμύθια. Το ίδιο έλεγαν όλοι εδώ μέσα. Και εγώ ήμουν ο γραφικός. Αν ξεκινούσαμε το 7, 7 χρόνια ερευνών, το 14 θα κάναμε εξορίξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα είμαι χαρούμενος, αλλά είμαι απογοητευμένος. Γιατί πτωχεύσαμε και μετά το πήραμε σοβαρά το θέμα με το Μανιάτη. Και αν ρωτήσετε τον Γιάννη τον Μανιάτη, θα σας πει ο πρώην υπουργός τι είναι ο μόνος που τον βοήθησε στην ιστορία αυτή. Γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και οι ιδρύτες. Οι ιδρύτες είναι οικολογικό ορυκτό. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Μάθατε τώρα την κλιματική αλλαγή όλοι και γίνατε όλοι ειδικοί επίκληση του κλίματος. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή οφείλεται στο γεγονός των Καστανάριων. Μην πετάτε με αεροπλάνα. Μην πηγαίνετε με αυτοκίνητα. Οι υδρογονάνθρακες. 80% της παγκόσμιας ενέργειας. 2% μείωση οι υδρογονάνθρακες. Πάνω από 2-3 εκατομμύρια για αναλλακτικές πηγές, ανεμογεννήτριες και πράσινη ανάπτυξη. Δώσαμε 2-3 εκατομμύρια ευρώ σε όλο τον κόσμο. Το 2040, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών, θα κυκλοφορούν 400 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, ο στόχος τους. Θα αντικαταστήσουν το 5% της παγκόσμιας πετρελαϊκής ζήτησης. Σώθηκε το κλίμα. Το 5% αν κυκλοφορούν 400 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πάμε στην άλλη ουσία. Ηλιακοί και αιωλικοί παρέχουν λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας ενέργειας. Αεροσκάφος από την Αμερική και την Ασία χρειάζεται μπαταρίες 5 φορές το βάρος του για να είναι ηλεκτρικό. Εντάξει, αν ζούσαμε το 2080 ή το 100 μπορεί να συνέβαινε αυτό με την τηλεκίνηση. Δεν γίνεται. Ακούστε, η τεχνολογία σου παρέχει δυνατότητες. Άλλο τι θέλω κι εγώ. Θα ήθελα να υπάρχει ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο που να κυκλοφορεί μόνο με τον αέρα. Να πετάει. Χωρίς καύσιμα, χωρίς τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός αν έχετε διαστημόπλοια δικά σας που κινείτε με τον αέρα. Το διαστημόπλοιο και πηγαίνετε στην Αμερική με τον αέρα. Δεν γίνεται. Πάρτε αρρώστατο. Πάτε με αρρώστατο στην Αμερική. Άλλο τι θέλουμε και άλλο τι μπορούμε. Στην πολιτική εφαρμόζεις αυτό που θέλεις με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Αλλιώς δεν είναι πολιτική. Είναι πολιτικατισμός. Ξεκινώ έτσι, αλλά θα ήθελα να μπω στην ουσία. Κύριε Υπουργέ, θα το πω. Λέτε ψέματα και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν καθορίζετε ΑΟΣ. Καθορίστε ΑΟΣ. Από το 7 λέω. Καθορισμός ΑΟΣ για να ξέρουμε ποια είναι τα κοπεδά μας. Τι κάνετε τώρα, έχετε ένα σπίτι. Ακούστε τώρα. Θέλετε να χτίσετε το σπίτι, αλλά δεν έχετε ορίσει το οικόπεδο. Δεν το έχετε ορίσει. Πηγαίνετε και χτίζετε στη μέση του οικοπέδου. Όπου θέλετε εσείς. Ορίστε, καθορίστε ΑΟΣ. Αν καθορίσουμε ΑΟΣ, τελειώνουν πολλά από τα βάσανά μας με την Τουρκία. Θα αναγκαστεί να προσφύγει σε ένα διεθνές δικαστήριο, τουλάχιστον το διεθνές δικαστήριο, που για μένα δεν είναι λύση,
αλλά θα απαντήσει στο αν έχουμε δίκιο, γιατί έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο με την ΑΟΣ. Αλλά όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ακούστε τι λέει, ο Πρωθυπουργός της χώρας ζει σε έναν κόσμο φαντάζομαι εικονικό. Αφού αθώσε τον κύριο Τσίπρα για το μάτι, αφού αθώσε τον κύριο Τσίπρα για την Οβάρτης, έρχεται και μας λέει το εξής. Τελείωσε, λέει, η διπλωματία των όπλων και του ισχυρού. Το είπε στον ΟΗΕ. Πότε τελείωσε, κύριε Χατζηδάκη, αυτό? Πείτε μου, πότε τελείωσε η διπλωματία των όπλων και του ισχυρού στον κόσμο? Την εποχή των Σπηλαίων, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ελληνικής περίοδου, του Βυζαντίου, του Οθωμανικού, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Δεύτερο, πότε τελείωσε η εποχή του ισχυρού? Μα η εποχή του ισχυρού είναι πάντοτε η εποχή. Δηλαδή, η εποχή των όπλων. Μα δια των όπλων επιβάλλει την άμυνα, δεν γίνεται την ειρήνη. Προετοιμάζεσαι με τα όπλα για να έχει την ειρήνη. Και απευθύνεται στην Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το είπε αυτό. Και βέβαια είπε και το άλλο απίστευτο στον ΟΗΕ, ότι η Ελλάδα θα καταργήσει τους λιγνίτες. Ξέρετε, έχω μια ειδική σχέση με τη Γερμανία, κύριε Υπουργέ, και με την Πολωνία. Αυτοί γιατί χρησιμοποιούν λιγνίτες? Γιατί χρησιμοποιούν λιγνίτες αυτοί? Πείτε μου εσείς γιατί. Και γιατί εσείς σώνει και καλά θέλουν να καταργήσουν τους λιγνίτες, που είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ αποθηκευμένα. Μπορεί κάποια στιγμή, ναι, κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι σας λέω, η Γερμανία χρησιμοποιεί τους λιγνίτες. Είναι όπως σας το λέω. Στο Έσεν που ζω εγώ, μεγάλωσα, γεννήθηκα, ακόμη και τώρα η Γερμανία χρησιμοποιεί λιγνίτες. Όπως και πολλές χώρες της Ευρώπης. Εσείς το μοναδικό ορυκτό που διαθέτουμε, που είναι άνευ εισαγωγής, πάτε το καταργήσει το 2020, είπε, 23, πώς είπε. Για ποιο λόγο? Βρήκαμε κάτι άλλο? Βρήκατε, ξέρω εγώ, το κοβάλτιο? Βρήκατε κάποιο άλλο ορυκτό που κάνει παραγωγή ενέργειας? Όχι. Γιατί να το κλείσετε? Είναι απίστευτα πράγματα όλα αυτά. Και βέβαια, ξέρετε, επειδή πολλοί τρέφουμε αυταπάτες εδώ, λέμε για την Ιταλία ότι είναι φιλική χώρα. Μα ούτε η Ιταλία δέχεται να καθορίσει ΑΟΣ τα δυτικά, κύριε Υπουργέ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στα όρια της ελληνικής ΑΟΣ κάνει εξόρυξη η εταιρεία της ΙΕΝΗ, βγάζει φυσικό αέριο τώρα που μιλάμε, εδώ και χρόνια. Κάνει εξόρυξη η ιταλική εταιρεία. Και είναι στην ελληνική ΑΟΣ τα 200 ναυτικά μίλια κοντά. Δεν θέλει, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι δεν είναι σε ευθεία γραμμή το κοίτασμα, αλλά απλώνονται κάτω σε μια λεκάνη. Και μπορεί αυτή η λεκάνη να επεκτείνεται στην ελληνική ΑΟΣ. Όπως κάνουν και οι Αιγύπτιοι. Στο κοίτασμα ΖΟΡ. Το ΖΟΡ είναι ένα κοίτασμα που είναι ακριβώς στο σημείο που αγγίζει η Αίγυπτος, η ΑΟΣ της με την ελληνική. Άρα οι Αιγύπτιοι και οι Ιταλοί ρουφούν εντός εισαγωγικών, μπορεί και ελληνικό φυσικό αέριο. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι, ξέρετε, καμιά φορά η εντύπωση κάνουμε αυτό, λέει, θα δώσουμε για εξορίξεις. Άσχετα είναι λάθος όλο. Και δεν μπορώ να καταλάβω, το κράτος έχει συνέχεια μόνο στα στραβά, ρε Υπουργέ. Στο Μακεδονικό έχει συνέχεια. Σε αυτή την κακή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι κακή επιλογή αυτή, πάλι έχει συνέχεια. Και θα σας αποδείξω γιατί είναι κακή στην επιλογή. Κάκη στην επιλογή. Πάμε στα της προτάσεώς σας. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι απομονωθήκαμε από τους αγωγούς. Κύριε Υπουργέ μου, δείξτε μου μια χώρα στον κόσμο όπου περνάει αγωγός φυσικού αερίου και δεν παίρνει η χώρα αυτή τέλη διελεύσεως. Ακόμη και αφρικανική, πείτε μου. Δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ από τον αγωγό ΤΑΠ. Και εδώ να συμφωνήσω τον κύριο Ασέν. Οι αγωγοί έχουν και επικινδυνότητα. Ξέρετε τι εννοώ. Γιατί πάτε και στείλετε hot spot σε περιοχή που περνάει εγώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και μεταξύ αυτών που είναι στα hot spot, λέει ο υπουργός μας, ο Χρυσοχοΐδης, ότι μπορεί να είναι και τσιγαντιστές. Απάντηση του υπουργού σας είναι αυτή. Την έχω την απάντηση, κύριε Υπουργέ. Πώς στείλετε λοιπόν παράλληλα από τον αγωγό ΤΑΠ? Και επαναλαμβάνω, γιατί δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως? Είναι Δημοκρατία το υπέραψε. Ήταν η αφορμή, κύριε Υπουργέ, που είπα όχι στον Αντώνη Σαμαρά για να κατέβω με την Νέα Δημοκρατία τότε ως ευρωβουλευτής. Του είπα όχι όταν μου το πρότεινε. Του είπα αυτό που κάνετε είναι έγκλημα. Για να είμαστε συνεπείς, δεν υπάρχει χώρα που περνάει αγωγός που δεν παίρνει τέλη διελεύσεως. Ούτε μία. Από την άλλη, κάνετε το εξής έγκλημα. Αφήνετε τους Αμερικανούς και τον Μπάιατ να αλωνίζουν, να ζητάει βάση στην Αλεξανδρούπολη για δικούς του λόγους, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. LNG, Κοπελούζος, 6 ναυτικά μίλια, εξωχώρια εταιρεία, δεν φορολογείται, απέναντι από την Αλεξανδρούπολη, στείνει τερματικό ο Κοπελούζος. Για ποιο λόγο? Για να απομονώσουμε τη Ρωσία. Και τι κάνει η Ρωσία? Περνάει αγωγό από την Τουρκία, αποφεύγει την Ελλάδα και πάει η Βουλγαρία για να στείλει το φυσικό της αέριο. Που όταν βγει το φυσικό αέριο της Ελλάδος από την Μεσόγειο, θα χρειαστεί άλλα 10 χρόνια. Κάνουμε λοιπόν εχθρό τη Ρωσία για τα αμερικανικά συμφέροντα όταν οι Αμερικανοί μας πιέζουν να δώσουμε τον Μακεδονία Σκοπιανούς και το δώσαμε. Είναι αντιφατικά όλα αυτά. Γιατί η ενέργεια, ξέρετε κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο ότι βγάζω το ορυκτό. Ότι αποκτώ γεωστρατηγική και οικονομική ισχύ. Μια χώρα που έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο και οι πολυεθνικές εταιρείες έχονται να εξορίξουν, οι υπουργοί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτό, αποκτά γεωστρατηγική ισχύ, διότι οι εταιρείες αυτές θα ήθελαν τη χώρα αυτή να ευημερεί, ώστε να μπορούν να τις παίρνουν και να απομυζούν τα κοιτάσματά της. Είναι μια πραγματικότητα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί στο άρθρο 1, παράγραφος 1-4, κύριε Υπουργέ, λέει
συμισθωτής χωρίς περαιτέρω κριτήρια. Δηλαδή, ο συμισθωτής, αυτός που θα έρθει αργότερα, κύριε Υπουργέ μου, μπορεί να είναι Τούρκος. Έχει το δικαίωμα. Μπορεί να είναι Σκοπιανός. Έχει το δικαίωμα. Δεν βάλατε όρο εδώ, γιατί δεν το βάλανε αυτοί από εδώ. Και επειδή δεν το βάλανε αυτοί από εδώ, το συνεχίζετε κι εσείς. Δηλαδή, πρέπει να είναι και ακόμη και Σκοπιανός και Τούρκος. Βάλτε αστερίσκους. Συμισθωτής. Υπάρχει. Το δημόσιο, λέει, παραιτείται από το δικαίωμα να ακυρώσει ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτά θα έλεγα ότι είναι λεόντιες συμφωνίες απικιακού χαρακτήρα. Άρθρο 1, 5, παράγραφος Β. Δίνει τη δυνατότητα στους συμπιστωτές να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους χωρίς να ρωτήσει. Έρχεται λοιπόν ένας συμπιστωτής, γιατί μπορεί να υπάρξει, δίνει το δικαίωμα και διεθνώς ισχύει αυτό, αρκεί η χώρα που δίνει την άδεια να βάλει και αστερίσκους. Αυτός ο συμπιστωτής μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει, να υπογράφει όποια σύμβαση θέλει, χωρίς να ρωτήσει την Ελλάδα, να ρωτά την Ελλάδα. Δεν συμβαίνει σε καμία χώρα, κύριε Υπουργέ. Αυτό δείτε όλες τις προκηρύξεις, γιατί το έχω ψάξει από το 7 και νωρίτερα το θέμα αυτό. Και ήμουν ο μοναδικός βουλευτής εδώ μέσα που φώναζα για τον τεράστιο πλούτο που διαθέτει η Ελλάδα. Και βέβαια το σημαντικότερο δεν είναι ούτε το φυσικό αέριο ούτε το πετρέλαιο. Είναι οι ιδρύτες. Το ορυκτό του μέλλοντος. Το λέω από τώρα, θα το συζητάμε σε μερικά χρόνια με σίγουρος. Γι' αυτό οι ιδρύτες. Ψάξτε τι σημαίνει ιδρύτης. Δεύτερον, αντάλλαγμα πρώτης παραγωγής για να πάρει το μίσθωμα το δημόσιο πρέπει να παράγει, λέει, 2.500 βαρέλια την ημέρα. Ακούστε τώρα λογική. Και άμα η εταιρεία παράγει 2.400 επίτηδες, γιατί μας λέγανε για τον Πρίνο, κύριε Υπουργέ, μην χαμογελάτε, κύριε Υπουργέ, για τον Πρίνο μου λέγανε ότι δεν έχει πετρέλαιο και κάθε φορά βγάζουν πετρέλαιο αυτή εκεί πέρα. Έχει πετρέλαιο. Βγάζει 2.400, σας λέω. Ξέρω ότι θα μου απαντήσετε. Μα δεν συμφέρει την εταιρεία, θα βγάζει 5.000, 10.000. Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ λέω κάτι άλλο όμως. Αν ο μισθωτής δεν φτάνει στα 2.500 βαρέλια την ημέρα, τι γίνεται, για πείτε μου εσείς. Άρθρο 3. Ο εκμισθωτής δεσμεύεται μόνο για κάθε μία φάση χωριστά. Δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά, κύριε Υπουργέ, τέτοια σύμβαση. Έψαξα. ExxonMobil. Πήγα στην Noble Energy. Έψαξα τις συμβάσεις τους. Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα. Είναι μια υπέρμερτη δέσμευση με μικρό κόστος. Δεσμεύεται η Ελλάδα με πολύ μικρό κόστος, δηλαδή παίρνει λίγο αντίτιμο. Είναι απίστευτο. Ενδεικτικός, για την απόφαση, λέει, για την τρίτη φάση της γεώτρησης, έχει δεσμεύσει 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με δαπάνες 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε 6 χρόνια. Δίνουμε 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να ψάξει, η μόνη δαπάνη 12,5 εκατομμύρια για 6 χρόνια. Κύριε Υπουργέ, δεσμεύει το 60% με την υποχρέωση μία γεώτρηση στα 4.000 μέτρα. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω τα βάθη της Κρήτης, γιατί όλοι τα ξέρουμε, το βάθος κυμαίνεται από 2,5 μέχρι 3.500 μέτρα. Ακούστε, κύριε Λοβέρδη, για να καταλάβετε. Γιατί τους δίνουμε για 4.000 μέτρα γεώτρηση. 3,5 θάλασσα, στα 500 μέτρα θα πάει το δύο τρύπανο. Γεωλογικά δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, κύριε, στα 500 μέτρα πριν τη Σαουδική Αραβία να βρεθεί πετρέλαιο στην περιοχή. Τους δίνουμε, λοιπόν, άδεια για 4.000 μέτρα, όταν το βάθος εκεί είναι 2,5-3,5. Δηλαδή, δεν στέκει γεωλογικά. Ρώτησα 10 γεωλόγους. Τον καθηγητή του Ζελελίδη, τον Φόσκο, να σα λέω και ονόματα. Ρώτησα ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν γίνεται στην Κρήτη στα 500 μέτρα να βρει. Είναι 1.500 μέτρα βάθος τουλάχιστον. Παράγραφος 1, 3, 11. Παρέτηση μισθωτή. Εάν προκληθούν περιβαλλοντολογικές ζημιές, εδώ έπρεπε να μείνει ο κύριος Αρσένης. Ακούστε εδώ. Κατά την απομάκρυνση ή σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν φέρει κανένα ευθύνη. Αν ρυπάνουν το περιβάλλον, κύριε Υπουργέ μου, δεν φέρει κανένα ευθύνη. Ψάξτε το λίγο. Παράγραφος 3, σας λέω, 11. Άρθρο 3. Δεν υπάρχει ευθύνη για κανέναν. Να γίνει όπως το Μεξικό δηλαδή. Εδώ έχει ένα δίκιο η άλλη πλευρά. Να γεμίσουμε με πετρέλαιο την περιοχή, αν βρεθεί πετρέλαιο, μακάρι να βρεθεί, να κάνει τη ζημιά και να εξαφανιστεί και να μην έχει κανένα ευθύνη. Αυτά δεν γίνονται. Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, άρθρο 4.4.1. Ο πρόεδρος και τα δύο μέλη τους ορίζονται από το μισθωτή, από τον ξένο. Και τρία μέλη από το μισθωτή. Μια επιτροπή που την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν την έχει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή η επιτροπή δεν είναι του ελληνικού δημοσίου, δεν ελέγχει το δημόσιο. Μία διαιτησία μέσω του αποκλειστικού εμπειρογνώμονα που στην παρούσα σύμβαση είναι πάλι ξένος φορέας. Όλοι ξένοι είναι. Θα πρέπει να είναι μόνο ελληνικός. Πάντα και παντού το πάνω χέρι το έχει, επαναλαμβάνω κύριε Υπουργέ μου, ο ξένος. Εμπλοκή αμερικανικών συμφερόντων Standard & Poor's 9, παράγραφος 2. Όχι υπηρεσία ελέγχου ασφαλιστικών εταιριών του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που έκανε η Νορβηγία. Μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αντέγραψε την Νορβηγία, λέει ψέματα ή τη μισή αλήθεια. Καμία Νορβηγία δεν λειτουργεί έτσι. Εμείς βάλαμε τη Standard & Poor's. Δεν βάλαμε το Υπουργείο Οικονομικών για τις ασφαλιστικές φορές να παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι, σας λέω, άρθρο 9, 9.2. Δείτε το. Σας λέω ένα προς ένα.
επίλυση διαφορών όχι από ελληνικά δικαστήρια, αλλά από ιδιωτικό φορέα. Δηλαδή, όποια διαφορά γίνει μεταξύ του απαταιώνα του πετρελοπαραγωγού, άμα είναι απαταιώνας, θα πηγαίνουμε σε ιδιωτικό φορέα και όχι στο ελληνικό δικαστήριο. Λίγο χρόνο παραπάνω, το συγγνώμη, αλλά είναι σοβαρά, κυρία. 2-3 λεπτά. Άρθρο 25.5. Τι πάει να πει κατά την προτεραιότητα απασχόληση ποσοστού από την Ελλάδα? Να ορίσουν ποσόστοση επί των εργαζομένων. Πόσοι θα είναι Έλληνες εργαζόμενοι? Ένας θα είναι? Δύο? Τρεις? Τέσσερις? Πέντε? Εμείς έχουμε την ανεργία και θα μου φέρετε, εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν εργαζόμενους. Αφού εμείς έχουμε ενεργεία. Άρα βάλτε ποσόστοση Ελλήνων. Εξοπλισμός και υλικά, λέει, θα παίρνουν από όπου συμφέρει. Αν είναι να κάνει μια γεώτηση εταιρεία, δεν θα παίρνει ελληνικά υλικά, θα παίρνει από όπου συμφέρει. Δηλαδή, πού κερδίζει η Ελλάδα? Δεν υπάρχει άνθρωπο να γίνεται μια για το ποια διεθνή σύμβαση καλύπτει τους μισθωτές σε περίπτωση μόλις του περιβάλλοντος. Τα είπα όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, για να σας αναδείξω ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι κάνετε τεράστια λάθη. ΑΟΣ με Λιβύη κάνατε? Μιλήσατε με τον Χαφτάρ? Τον ξέρετε τον κύριο Χαφτάρ? Το στρατηγό? Δεν το ξέρετε. Ο Χαφτάρ λοιπόν είναι ο φιλοέλληνας, ο φιλέλληνας και εναντίον της Τουρκίας. Γιατί η Τουρκία έχει κάνει βάση στη Λιβύη, θέλει να κόψει την ελληνική ΑΟΣ στην περιοχή. Μιλήστε με τον στρατηγό Χαφτάρ, ο οποίος μπορεί να συνυπογράψει την ΑΟΣ και να πει ότι όντως την αποδέχομαι. Και να μην τρέχει η Τουρκία σήμερα και λέει ότι βάζουμε βέτο στη Λιβύη. Υπάρχουν τρόποι να κόψετε το δρόμο της Τουρκίας. Μυαλά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και βέβαια δεν μιλάτε για τη λεκάνη του Ροδότου. Έχω ένα σωρό σημειώσει, γιατί από το 7 ασχολιόμουν με τα πετρέλαια, κύριε Υπουργέ, όταν εσείς και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας με κοροϊδεύετε. Εδώ έχουμε ένα θέμα όμως. ΕΛΠΕ. Ο φίλος σας ο Λάτσης. 47% ο Λάτσης. Όλοι για τα ΕΛΠΕ μιλάτε. Δεν είναι ο Λάτσης από πίσω? Ο Λάτσης είναι από πίσω, κύριε, του ελληνικού, αυτού του εξαυλώματος που ανακάμπτει με τους ουρανοξύστες. Ο Λάτσης είναι στα ΕΛΠΕ. Γιατί δεν το λέτε? Ποια ελληνική εταιρεία? ΕΛΠΕ, Λάτσης, τέλος. Αφού το θέλει ο Λάτσης, θα το πάρει ο Λάτσης, είναι δεδομένο. Χαμογελάτε, Υπουργέ μου, αλλά φιλετάκι, κομματάκι, 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 τα ΕΛΠΕ τα ρημάξατε. Και είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχει κρατικά πραγματικά δηληστήρια και δεν έχουμε πραγματικά πετρελαϊκό φορέα. Αυτή είστε η Νέα Δημοκρατία, αυτή είστε και το ΠΑΣΟΚ, αυτή είστε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα για το Λάτσι, τον Μπόμπολα και όλα αυτά καλά παιδιά. Κλείνοντας, να πω το εξής. Γιατί δεν λέτε για το Γιάννενα και το κατάκολλο τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει. Τίποτα. Γράφει για κατάκολλο και Γιάννενα, δεν λέτε τίποτα. Ένα μεγάλο έγκλημα που επιχείρηται με την ιστορία αυτή είναι τα διαπόντια νησιά, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω γιατί το οικόπεδο 1 στο Ιόνιο επάνω βορειοδυτικά το διεκδικεί και η Ιταλία και η Αλβανία. Διαπόντια νησιά. Προσέξτε το που σας λέω. Το οικόπεδο 1 και 2. Δείτε, κύριε Ναύαρχε, είναι τα διαπόντια νησιά. Αυτή η ιστορία πέτυχε 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σύμφωνα με τον καθηγητή Σελελίδη. Υπάρχουν στην περιοχή. Κάντε τα νούμερα και βγάλτε τα νούμερα, τα λέω. Εγώ τα έλεγα από τότε εδώ μέσα. Γιατί συναλλάσσετε με το ράμα και δεν επιβάλλετε και εκεί την ΑΟΣ? Γιατί δεν κάνετε ΑΟΣ στην περιοχή? Στην περιοχή που αφορά, επαναλαμβάνω, την Ελλάδα. Αλλά θα μου πείτε τώρα, κύριε συνάδελφοι, τι ζητάω εγώ από τη Νέα Δημοκρατία που φταρνίστηκε ο Ερντογάν και του δίνετε και το φετίχ τζαμί στη Θεσσαλονίκη. Σας το ζήτησε εκεί και το κάνετε την επόμενη μέρα. Τι να συζητάω εγώ, κύριε Υπουργέ, από τη Νέα Δημοκρατία, όταν υπάρχει Νέα Δημοκρατία εξωτερικού και εσωτερικού? Άλλα λέτε εξωτερικό, άλλα στο εσωτερικό. Τους λέτε εδώ στην Ελλάδα, άξω το φίλο μου τον Άδωνα, να τους λέει παράνομους μετανάστες σήμερα. Μέχρι χθες ήταν πρόσφυγες και μετανάστες, τώρα γίνανε παράνομοι μετανάστες. Είστε όπως με βολεύει, τα γυρίζω. Αποφασίστε. Ή θα είστε Νέα Δημοκρατία πραγματικά, όχι όμως Νέα Δημοκρατία εσωτερικού και εξωτερικού. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο, για να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Όλοι για σας είναι πρόσφυγες, γιατί αυτοί που έρχονται οι λαθροεισβολείς καίνε τα χαρτιά τους, καίνε τα αποδεικτικά τους, ταυτότητές τους, η θάλασσα τα πετάνε και δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και όλοι ζητούν πολιτικό άσυλο. Άρα λοιπόν όλο το σχέδιο που πάτε να κάνετε με την εισβολή που γίνεται, δεν μπορεί να βρει λύση η Ελλάδα με τη δική σας κυβέρνηση. Ένα παράδειγμα, Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βουλγαρίας πριν μερικούς μήνες. Όποιος περνάει από τη Βουλγαρία θα πυροβολείται. Αυτό είπε, κύριε Υπουργέ. Τολμάει Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας της Άμυνας να το πει αυτό πράγμα? Στο στρατό πήγατε κι εσείς κι εγώ. Λέμε άλτιση, άλτιση, πυροβολώ. Κύριε Ναύαρχε, αυτό δεν λέμε? Άλτιση, άλτιση και πυροβολώ τα πέρα στο σύνορά μας, ναι ή όχι? Αυτό λένε, Ναύαρχε μου, ο κανονισμός στρατιωτικός. Το είπε ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας. Υπάρχει ένας εδώ μέσα, το πει σε εσάς εδώ, την Δημοκρατία, που είστε πατριωτικό κόμμα, όπως χειρίζεστε. Αλλά υπάρχει η Νέα Δημοκρατία πατριωτικού εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς λοιπόν λέμε, στη διασφάλιση σύνορων δεν θα μπαίνει κανένας, ισόβια στους τηλεμπόρους, κλείσιμο των ΜΚΙΟ, ακατοίκητα νησιά για να μην καλοπερνάνε. Ο Έλληνας εκοπερνάει και οι ξένοι, αυτοί που έρχονται της Λισβολής, θα καλοπερνάνε. Τέρμα με την ελληνική λύση αυτά. Και όσο για τα πετρέλαια, κύριε Υπουργέ,
θα το ξαναπάω ακόμα μια φορά. Τσαπατσούλη την ιστορία αυτή, γιατί την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και κανένα λόγο. Είμαι σίγουρος ότι την κάνατε, είστε καλύτεροι. Αλλά εσείς την επικυρώνετε σήμερα, γιατί έχετε συνέχεια στο κράτος, όπως το μακεδονικό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Έχει ζητήσει το λόγο για 5 λεπτά αυστηρά ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, δεν ήξερα ότι πρέπει εδώ μέσα να μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να ευρίζει άλλους χωρίς να διαγράφονται από τα πρακτικά. Κάποιος στρατιωτικός πρώην που ορκίστηκε στο έθνος ορκίστηκε με τη στολή του, απεκάλεσε εμάς ρατσιστές. Ποιος είναι ο κύριος αυτός? Με ποιο δικαίωμα ο κύριος αυτός, επειδή εμείς ψηφίσαμε, όχι εγώ, ξέρετε, στο κόμμα τους, δεν έχουν μάθει τι σημαίνει δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής ο δικό μας ψήφισε κατά πόσο νόμιζε ο ίδιος. Έπα το επιβάλλω εγώ την άποψη δική μου. Δεν καταλαβαίνω τη δημοκρατία πώς θα την αναβάλλονται. Και δεν καταλαβαίνω και το εξής βέβαια για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όποιοι διαφωνούν μαζί τους είναι ρατσιστές, είναι εθνικιστές, είναι σοβινιστές. Όσοι σύμφωνοι ακροδεξιοί μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Θέλω να διαγραφεί από τα πρακτικά η λέξη ρατσιστής, γιατί ειλικρινά προσβάλλει και τη δημοκρατία, προσβάλλει και το κοινοβούλιο, διότι το ΚΚΕ τουλάχιστον σέβεται τη δημοκρατία. Έτσι λένε. Δεν το κάνουν ποτέ. Γιατί είναι ιδιότυπη η ασυλία τους. Μόλις τους κάνεις κριτική, πετούν τις ταμπέλες. Δεν το είπε, κύριε Πρόεδρε, είπε ρατσιστές. Δεν αφήνω σε κανέναν να αποκαλεί την Ελληνική Λύση ρατσιστές, γιατί εγώ μπορώ να ομιλώ, μεγάλωσα στη Γερμανία, ξέρω τι σημαίνει ρατσισμός, ο κύριος δεν ξέρει. Φόρεσε λοιπόν την τιμημένη ελληνική στολή, παράκληση, να διαγραφεί, γιατί είναι απαράδεκτο να αποκαλούν βουλευτές και κόμματα ρατσιστικά στην Ελλάδα. Και πρέπει να ντρέπονται κάποιοι. Κατά τα λοιπά, εγώ δεν θα πιέσω κανέναν βουλευτή μου να ψηφίσω ό,τι θέλω εγώ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Στο ΚΚΕ έχουν συνταγμένη λογική. Όλοι μαζί ψηφίζουν, όλοι μαζί. Και δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί είναι στην Ευρώπη αφού δεν γουστάρουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρώπη. Πολεμούν την Ευρώπη. Τους μισούς ευρωπαϊκούς παίρνουν το κόμμα τους όμως. Κάποια στιγμή αυτό το ιδιότυπο της ασυλίας το σταματήσει. Τι θα πει ρατσιστές? Δεν το καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Παράκληση να διαγραφεί από τα πρακτικά γιατί είναι και παράνομος όρος. Παρατσιστές. Ποιος? Ο άνθρωπος που φόρεσε το εθνόσημο στολή την ελληνική εδώ και ορκίστηκε στο έθνος. Έτσι ορκίστηκε ο κύριος. Δεν το ξέρω καν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε συναδέλφε, οφείλω να ζητήσω από το Σώμα την γνώμη του αν πρέπει και θέλει να σβηστεί αυτή η φράση από τα πρακτικά. Συμφωνείτε? Εμείς επιμένουμε στο χαρακτηρισμό. Για ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Κύριε Βελόπουλε, σας παρακαλώ πολύ. Σιγά σιγά. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Ηρεμήστε, θα βρεθεί μια λύση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να ανεβούν οι τόνοι στην αίθουσα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Είμαστε Έλληνες. Πατριώτες που αγαπάμε την πατρίδα μας. Τελεία και πάντα. Το καταλαβαίνετε, κύριε Κανασόπλε. Έτσι είναι πατριωτισμός. Να το μάθετε. Κύριε συνάδελφε, σε λίγο θα πάρει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Βελόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Βελόπουλε, σας παρακαλώ πολύ. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος και ελπίζω ότι αυτή η διαφορά θα λυθεί. Δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Να χρειάζεται τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Για διευκρίνηση του μέχρι στιγμής λόγους, μετά από τρεις μήνες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεχτήκαμε μία επίθεση σήμερα από τον συνάδελφο εδώ του ΚΚΕ, ο οποίος ενημερώθηκα από τους δικούς μου συναδέλφους ότι υπήρξε και ένστολος και έχει και το εθνόσημο στο στήθος του. Καλέσαμε το ΚΚΕ, μήπως βρεθήκανε σε μία ατυχή στιγμή. Να ανακαλέσουν και δεν ανακαλέσανε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ανακαλέσανε και δεν σβήστηκε από τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, το ρατσιστικό αυτό σχόλιο
του κυρίου συναδέλφου, θέλω να πω και εγώ ότι εσείς του ΚΚΕ είστε ρατσιστές και φοβικοί αν των Ελλήνων. Και παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να γραφτεί στα πρακτικά αυτό, όπως γράφτηκε το προηγούμενο. Δώσαμε την ευκαιρία να το σβήσουν, να ανακαλέσουν. Ήταν μια άτυχη στιγμή, θεωρώ, του συναδέλφου. Δεν το κατάλαβε. Αφού είστε λοιπόν κατά της Ευρώπης, κύριοι συνάδελφοι, βέβαια τα 20.000 είχαν γλυκά. Εγώ λέω να αποχωρήσετε από την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, αυτή την κασέτα που βάζετε και αναμασάτε όλοι. Γιατί βλέπω όταν ανεβαίνετε στο βήμα, παπαγαλίζετε. Δεν τα έχετε μάθει απ' έξω τόσα χρόνια. Δεν πειράζει. Και προτιμούμε πραγματικά, κύριε του ΚΚΕ, να μας βρίζουν αυτοί που υπακούν στο Στάλιν και εμείς να προστατεύουμε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες γενικότερα. Χίλιες φορές να προστατεύουμε τους Έλληνες και να μας βρίζετε εσείς που υπακούτε στο Στάλιν και όταν ζητήσετε. Αφήστε τώρα αυτά σε μένα. Αφήστε τα. Εντάξει, αφήστε τα αυτά. Όταν ζητήσετε συγγνώμη λοιπόν για τη σφαγή των Ελλήνων από τον Στάλιν, τότε ελάτε να μιλήσουμε. Επειδή έχω τον χρόνο μου και είναι πολύτιμο, δεν θα ασχοληθώ άλλο με εσάς. Είχατε την ευκαιρία να ανακαλέσατε και το κάνατε σήμερα ροντέο χωρίς λόγο. Είστε λοιπόν φοβικοί και ρατσιστές έναντι των Ελλήνων. Και το μαρτυρά το μπετόν 5% που έχετε εδώ και 40 χρόνια. 5% μια ζωή. Εκεί στα ίδια και στα ίδια. Προχωράω. Ένα μικρό σχόλιο για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Μέρα 25, κύριε Γρηγοριάδη. Επειδή αναφερθήκατε στην αναφορά του Προέδρου μας, του κ. Βελόπουλου, στους ιδρύτες, θέλω να σας πω. Καταρχάς, ότι οι ιδρύτες είναι το κάψιμο του μέλλοντος. Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, να γκουγκλάρει κάποιος, να βρει κάτι, να ανέβει στο βήμα της Βουλής, να χαρακτηρίσει καινοφανές κάτι που είπε ένας πρόεδρος του κόμματος και να προχωρήσει. Θέλω να σας πω επίσης ότι το σκούτερ το οποίο κυκλοφορείτε εσείς, όπως στο οποίο αναφερθήκατε, και μολύνει λιγότερο το περιβάλλον, με πετρέλαιο φτιάχτηκε, με εξόρυξη πετρελαίου φτιάχτηκε, έχει PVC, έχει πλαστικά και βενζίνες και πετρέλαια. Δηλαδή, επίσης να σας πω ότι καταλαβαίνω, είναι καλή αυτή η πολιτική εκμετάλλευση που επιχειρείται από εσάς. Τους ευαισθητοποιημένους, και εμείς δεν είμαστε. Ό,τι ισχύει για το προσφυγικό, μεταναστευτικό, λαθροεισβολικό, ισχύει και για τα υπόλοιπα. Εμείς είμαστε οι απάνθρωποι, εσείς είστε οι ανθρωπιστές. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, σας ενδιαφέρει. Βάζετε λοιπόν τα πιτσιρίκια τώρα, τα μικρά, τα κοριτσάκια, ότι είστε πολύ ευαισθητοποιημένοι, εκμεταλλεύεστε πολιτικά το θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εμάς, κύριε Γεωργιάδη. Πετάξτε τώρα το smartphone σας, το οποίο είναι φτιαγμένο από υλικά από εξόρυξη πετρελαίου. Ξεκινήστε λοιπόν την οικολογική προσπάθεια εσείς από τώρα. Γιατί βλέπω και τάμπλετ έχετε και κινητά, smartphone έχετε κτλ. Ας μην είμαστε υποκριτές. Σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, το σωτήριο έτος 2019, κυρίες και κύριοι, θα μείνει στην ιστορία ως το έτος έναρξης αξιοποίησης των ελληνικών υδρογονάνθρακων. Κυρίες και κύριοι, μας δικαιώσατε επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια και δικαιώσατε κυρίως αυτόν τον άνθρωπο που καθόταν εκεί και φώναζε επί 10 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες και πολλοί από εσάς τον κοροϊδεύατε και τον λέγατε. Και γραφικό. Σε κάποια άλλα θέματα επικαιρότητας θέλω να τρέξω, κύριε Πρόεδρε. Οι Έλληνες λένε πως όταν δεν μπορούμε να σκεφτούμε, συσκεφτόμαστε. Κάνουμε συσκέψεις. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού, μπορώ να πω ότι είναι μια τρύπα στο νερό. Καταρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ακούω από στελέχη της κυβέρνησης και όχι μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης που όχι απλά ψελίζετε, αρχίζετε και μιλάτε πλέον για μετανάστες. Και άκουσα με απορία σήμερα τον κύριο Κουμουτσάκο το πρωί στον Αντένα. Ακούστε λίγο, γιατί όταν το έλεγα η ελληνική λύση αυτά, ήταν οι ακραίες, οι απόψεις που δεν είμαστε ανθρωπιστές, δεν σκεφτόμαστε τους καημένους ανθρώπους που έρχονται. Ενώ εσείς όλοι οι ανθρωπιστές τους έχετε πάρει σπίτι σας και τους φιλοξενείτε, είπε ο κύριος Κουμουτσάκος όταν λέγαμε και μετά από ερώτηση του κυριάκου του Βελόπουλου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αποκάλυψε ότι 7 τζιχαντιστές περάσαν στην Ελλάδα. Και είπε σήμερα ο κύριος Κουμουτσάκος, ο υφυπουργός, ότι το 70% των μεταναστών, το είπε ο κύριος Κουμουτσάκος το πρωί στον κύριο Παπαδάκη, το 70% των μεταναστών είναι Αφγανοί και Αφρικανοί. Τι σόι πρόσφυγες πολέμου είναι αυτοί. Το 70% όσων βρίσκονται στη χώρα μας, που έχουμε βάλει μέσα το φίδι, είναι Αφγανοί και Αφρικανοί. Το είπε ο κ. Κουμουτσάκος. Αυτοί τι είναι πρόσφυγες πολέμου, ρε παιδιά, και να καταλάβω. Άμα είναι πρόσφυγες πολέμου, ωραία, να προχωρήσουμε. Είδατε τι έλεγαν χθες. Φωνάζανε χθες τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Kill the police. Και αυτούς θα τους πάρουμε τώρα λοιπόν από τα νησιά, εμείς από τα hot spot, τα απαράδεκτα, τα hot spot, και να τους πάμε στην υπηρετική Ελλάδα. Φανταστείτε να έχουμε καμιά μαζική εξέγερση όλων αυτών. Αυτών που φωνάζουν και δεν διστάζουν να σκοτώσουν και να πούνε kill the police. Τι θα περιμένουμε από αυτούς. Δημιουργία hot spot, το είπε και χθες ο Βελόπουλος, στην Αγίαλο, σε απόσταση αναπνοής από εκεί που έχουμε τα F-16 μας. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και θα είναι και μια εποχή προσαρμογής για να έρθουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι λύση αποσυμφόρηση το hot spot.
στην υπηρετική Ελλάδα για να φέρνουμε κι άλλους. Πρέπει να δημιουργήσουμε μη καλές συνθήκες, μη ευνοϊκές συνθήκες σε όλους αυτούς, για να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές να έρθουν εδώ. Και μια και είμαστε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφορά αυτό στο ΚΚΕ, γιατί είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, αλλά παίρνει τα 20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χαρά είναι. Να σας πω ότι, σαν ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Υπουργέ, βοήθεια και στήριξη. Και να κλείσουμε και εμείς τα σύνορά μας, όπως τα έχει κλείσει η Ευρώπη. Και δεν μπορούν να φύγουν οι μετανάστες πάνω ή λαθροεισβολείς. Και μένουν σε εμάς και έχουμε γίνει μια αποθήκη ψυχών. Τι σοϊ σχέση είναι αυτή που έχουμε ισότιμη ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Καμία ισοτιμία δεν διακρίνω. Βλέπω μια εκμετάλλευση έναντι δεν ξέρω κι εγώ πόσων αργυρίων. Ένα μικρό σχόλιο είδα χθες και λυπήθηκα πραγματικά, γιατί η κανονικότητα δυστυχώς επέστρεψε πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Αναφέρομαι και ιδίως στον τομέα του κυρίου Χρυσοβοίδη. Χθες, κρατούμενος στο τμήμα των Εξαρχείων, απόθεση έτσι απλά δύο αστυνομικούς και ακόμα τον ψάχνουν. Τρέχαμε για να τρέχω, που λέγανε και στον Ηλία του 16ου. Θέλω να πω με αφορμή αυτό ότι ο αστυνομικός πρέπει να είναι εκπαιδευμένος. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι γυμνασμένος να ανταποκριθεί στα περιστατικά αυτά. Αλλά τι να περιμένουμε από τον άνθρωπο τον αστυνομικό όταν τον έχουμε παραπεταμένο και οι άντρες της αστυνομίας αισθάνονται παραμελημένοι. Χαλασμένα οχήματα, ανύπαρκτο υλικό, τίποτα. Τα στοιχειώδη δεν τα κρατάμε. Και πάμε σε κάτι τελευταίο. Επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος για τον κύριο Τσίπρα, κυρίες και κύριοι. Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος περήφανος εχθές και καλά κάνει, τουλάχιστον είναι έντιμοι σε αυτό που κάνουν οι του ΣΥΡΙΖΑ και το διαφημίζουν. Επέστρεψε λοιπόν εχθές στα Σκόπια, στον τόπο του εγκλήματος, έκανε την γνωστή συνάντησή του με τον κύριο Ζάεφ, τον αδερφικό του φίλο, με τον οποίο υπέγραψαν μαζί και τον κύριο Κοντζιά την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία μας είπε χθες κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας, που εξομολογήθηκε μιλώντας στα Σκοπιανά μέσα ενημέρωση, ότι κόντεψε να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Λέει, σηκώσαμε τα μολύβια στον αέρα. Και εκεί προφανώς έντρομοι της Νέας Δημοκρατίας είπανε, μη ολοκλήρωσε τη συμφωνία, μην έχουμε κανένα μπελά τώρα και την πάρουμε εμείς στα χέρια μας τη συμφωνία, ολοκληρώστε τη. Λοιπόν, οι μόνοι πραγματικά ανησυχούν για το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ανακουφισμένοι πλέον βλέπουν τη συμφωνία αυτή να εφαρμόζεται. Θέλω απλά να πω το εξής. Αφού είστε τόσο ενοχλημένοι, ναύαρχε, ελάτε μαζί μας. Και εσείς υπηρετήσατε το στράτευμα. Είμαστε 10, έχουμε άλλους 20 βουλευτές, όχι τίποτα άλλο. Να φέρουμε τον Κοντζιά εδώ. Δεν θέλετε να μάθετε τι έγινε στη συμφωνία των Πρεσπών? Τελειώνετε, κύριε Συνάδελφε. Δεν θέλετε να μάθετε? Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αφού είστε τόσο ευαισθητοποιημένοι και τόσο σας πούλησε. Και κλείνω, γιατί τα λέω αυτά. Δεν τα λέω τυχαία. Σημερινό είναι αυτό και το καταθέσω στα πρακτικά. Μακεδονία σκέτο και πάλι, τα Σκόπια σε διεθνή έκθεση. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ. Ενδεικτικό λοιπόν δείγμα, διοργάνωσε τα Σκόπια διεθνούς βιομηχανικής έκθεσης με τίτλο που περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, Macedonia Manufacturing Expo 2019, που είναι και η ίδια η Κομισιόν την αναφέρει έτσι, το όνομα Μακεδονία. Αυτά είναι, το καταθέσω στα πρακτικά. Συγχαρητήρια. Το κράτος έχει συνέχεια, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίστε να είστε η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλείται ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας της Ελληνικής, από την Ελληνική Λύση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς είναι ο υπουργός εδώ, ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί ήθελα να βάλω μια άλλη παράμετρο, κύριε Υπουργέ. Από χθες μελετώ να δω ποια χώρα μπορούμε να πάρουμε ως πρότυπο για το θέμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Έχω βρει λοιπόν ότι η χώρα αυτή, για την οποία κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε να γίνουμε η Δανία του Νότου, αν θέλουμε να έχουμε ωφέλη από την εξόρυξη υδρογονανθράκων, πρέπει να λέμε ότι θα γίνουμε η Νορβηγία του Νότου. Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι τα νούμερα πραγματικά εντυπωσιάζουν, μελετώντας το μοντέλο της Νορβηγίας, το οποίο όμως εξασφάλισε το πώς θα παραμείνουν αυτά τα κέρδη για τις επόμενες γενιές. Γιατί άκουσα και τον κύριο Γκεγκέρογλου να κάνει μία-μία, είναι ο νόμος 4123 του 2013, για τον Εθνικό Λογαριασμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, ο οποίος είναι κατά το νορβηγικό μοντέλο, αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουν οι της Νέας Δημοκρατίας, διότι καθηγητές λένε ότι τα περισσότερα λάθη γίνονται κατά την αντιγραφή, και επειδή είναι αντίγραφο του νορβηγικού μοντέλου, θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς
Ο εθνικός λογαριασμός κοινωνικής αλληλεγγύης γενεών είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει μερίσματα, δικαιώματα και από τη φορολογία των υδρογονανθράκων σε συνδυασμό με την άλλη ενέργεια που έγινε για την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Ελλάδος το 2013. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε όμως τι κάνουν οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί λοιπόν βάζουν έναν ειδικό φόρο, ο οποίος φτάνει και το 54% στις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους υδρογονάνθρακες στη Βόρεια Θάλασσα. Το 2018 τροποποιούν το φορολογικό πλαίσιο και βάζουν 23% και 55% αντίστοιχα και φτάνουν μέχρι 78%. Φορολογούνται βέβαια μόνο τα καθαρά κέρδη. Ο κύριος Παπαντονίου επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μείωσε τη φορολογία το 2010. Αυτό είναι έγκλημα αν πάμε στην Ελλάδα. Να πάω στη δεύτερη παράμετρο. Ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Βελόπουλος επεσήμανε τα άρθρα, τα επίμαχα άρθρα που δεν δίνουν κέρδη, όπως και η σύνθεση της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται, το οποίο πρέπει να είναι Έλληνες. Κοιτάξτε όμως κάτι άλλο. Το 1962 έρχεται στην Νορβηγία η Philips Petroleum και δίνει $160,000 στην Νορβηγία. Η Νορβηγία αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονοπόλιο μόνο από μία πολυεθνική, αλλάζουν όλο το πλαίσιο το Μάιο του 1963 και δίνουν 22 άδειες για να αυξήσουν τα όρια πλέον ανταγωνισμού στην περιοχή και δεν δέχονται τα $160,000. Δημιουργούν Ταμείο Πετρελαίου του 1990. Επενδύουν σε ένα τμήμα μεγάλου πλεονάσματος, όπου σήμερα, προσέξτε, έχει την αξία του, η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι $1.3. 180 εκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε κάθε πολίτη. Έχουν 48% μεγαλύτερο ΑΕΠ από αυτό κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεργία της τάξης του 4,1%. Το 1959 όλοι αρνούνταν τα κοιτάσματα, όπου βρέθηκε κοίτασμα αερίου στην Ολλανδία και έτσι ξεκίνησε. Και το βασικότερο τώρα. Σέβονται και τους περιβαλλοντικούς όρους. Διότι μην ακούμε συνέχεια μόνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με μια έκθεση του καθηγητή Φόσκολου από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, το φαινόμενο του θερμοκηπίου επαναλαμβάνεται στη χώρα κάθε περίπου 10 με 12.000 χρόνια. Οπότε μην τα αποδίδουμε όλα στους υδρογονάνθρακες, καθώς από τον ανθρώπινο παράγοντα η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα είναι της τάξης του 6,2% όταν 12%, και μην κατηγορούμε πάντα το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί είναι βασικό συστατικό για τη μορφή ζωής του πλανήτη. Αυτό δεν λέμε ότι δεν πρέπει να σεβαστούμε απαρέκκλητα τους περιβαλλοντικούς όρους. Έτσι λοιπόν λειτουργήσε η Νορβηγία και έρχομαι τώρα στο επίμαχο σημείο. Καθώς για να υπάρχει διαφάνεια, αλλά για να μπορέσει και να εξασφαλίσει ένα πλούτο στις επόμενες γενναίες, η διαχειριστική εταιρεία που έχει ένα μίσθωμα, η διαχειριστική εταιρεία της Νορβηγίας είναι αυτή λοιπόν η οποία δεν παίρνει από τα αμοιβαία κεφάλαια για τις κυβερνητικές δαπάνες παρά μόνο 3%. Δηλαδή οι Νορβηγοί τι κάνουν? Έχουν λεφτά, αλλά δεν τα παίρνουν για τις κυβερνητικές δαπάνες, διότι θέλουν να εξασφαλίσουν για τις επόμενες γενναίες χρήματα όταν θα εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου. Είναι παράδειγμα προς μίμηση, ανήκουν στην πρωτοβουλία διαφάνειας εξορυκτών βιομηχανιών που αποτελείται από 51 μέλη και αυτό το είχε κάνει ο Τόνι Μπλερ, όπου μπήκαν και οι Νορβηγοί μέσα. Θα μου πει κάποιος, οι Νορβηγοί γιατί ασχολούνται με τους υδρογονάνθρακες, ενώ οι Σουηδοί έχουν και αυτοί μια ισχυρή οικονομία που γυπνιάζουν ως Σκανδιναβική Χερσόνησο? Υπάρχει άλλη εμπορική συνεργασία από τα ωφέλη της Νορβηγίας που είναι δεσμευμένη στο εμπορικό της ισοζύγιο να κάνει κάποιες εισαγωγές από την γειτονική Σουηδία αλλά και τη Φιλανδία. Λείπει το κουκουέ, διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να μιλήσουμε και για μία άλλη συνθήκη που κρατούσε δέσμια την Ελλάδα για 70 χρόνια. Θα περίμενα από το ΚΚΕ να κάνει μία ανοίξη που στις 30 Μαρτίου του 1952 υπήρχε ο Νίκος Αργυριάδης, ο Ηλίας Αργυριάδης, ο Νίκος Καλούμενος, ο Νίκος Μπελογιάννης και ο Δημήτρης Μπάτσης. Τι έλεγε λοιπόν ο Δημήτρης Μπάτσης στη συνθήκη Κούπερ που υπογράφτηκε το 1945 στην Ελλάδα? Ήταν δέσμια η Ελλάδα έναντι Αμερικανών συμφερόντων. Και γράφοντας το βιβλίο «Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος», μιλούσε από τότε ο Μπάτσης ότι το επίσταμε, η επιστημονική κατάρτιση, μπορεί να περάσει στη λαϊκή κυριαρχία και να μας βγάλει από τα μνημόνια. Ήταν τυχαίο το 2010 που έληξε η συνθήκη Κούπερ που έχει βάλει την Ελλάδα όμοιρο στον ορυκτό της Πλούτο, μια χώρα που είναι, προσέξτε κυρίες και κύριοι,
Σμικτήτες, πρώτοι στον κόσμο. Βοξίτη, τώρα που δεν παράγει η Γαλλία, πρώτη η Ελλάδα. Μαγκάνιο, νικέλιο στην περιοχή της Δράμας. Είναι πλούσια σε κοιτάσματα. Τα ήξερε ο Δημήτρης Μπάτσης, φύλλα προσκύμενος του ΚΚΕ, που εκτελέστηκε στον άνθρωπο με τον γαρίφαλο τον Μπελογιάννη στις 30 Μαρτίου του 1952, κατ' εντολή των Αμερικανών. Γιατί εκτέλεσαν τον Μπάτση? Γιατί απλά ήξερε για τη συνθήκη Κούπερ. Μία συνθήκη Κούπερ που είμαστε όμοιροι ακόμη αυτής της συνθήκης και δεν είναι τυχαίο που μπήκαμε στα μνημόνια. Προσέξτε κύριε Υπουργέ, να πάμε σε ένα νορβηγικό μοντέλο για να έχουν και τα παιδιά μας χρήματα από αυτή την ιστορία και μην είμαστε δέσμοι στα ψηλά γράμματα κάποιων συμβάσεων, καθώς είμαστε δέσμοι της συνθήκης Κούπερ. Περίμενα από του ΚΚΕ σήμερα να μιλήσει για τον Δημήτρη Μπάτση. Αλλά δεν μίλησε. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε τη δική του μάχη για να αποδείξει ότι η Ελλάδα μπορεί από τότε να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο και να βγει από το οικονομικό τέλμα. Σας ευχαριστώ. Λιλονάκης από την Ελληνική Λύση. Και στη συνέχεια το λόγο θα πάρει ο Υπουργός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση για την κύρωση των 4 συμβάσεων οι οποίες υπογράφηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως κυρώνονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, κανονικά και καλό μήνα, θα έπρεπε να είναι μια ιστορική μέρα. Διότι μετά από χρόνια, πολλά χρόνια καθυστέρησης, κύριε Υπουργέ, επιτέλους φτάνουμε στο δεύτερο στάδιο της έγκρισης 4 συμφωνιών και ξεκινάει η πατρίδα μας την επόμενη μέρα να μπει στους υδρογονάθρακες, να μπει στην εξόρυξη των υδρογονάθρακων. Εγώ κύριε του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το καταλάβαινα και δεν το καταλαβαίνω από τη στιγμή που εσείς υπογράψατε αυτές τις συμβάσεις με ορισμένα προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σήμερα αρνείστε την ίδια την υπογραφή σας. Κύριε Υπουργέ, πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να σας παρακαλέσω τώρα που θα μιλήσετε να υποσχεθείτε στον ελληνικό λαό ο οποίος παρακολουθεί, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα κάνετε το μεγάλο έγκλημα να πουλήσετε τα ελληνικά πετρέλαια, το ποσοστό του δημοσίου στα ελληνικά πετρέλαια. Νομίζω ότι το οφείλετε στον ελληνικό λαό. Θα είναι ένα θανάσιμο έγκλημα τη στιγμή που θα μπορέσει η πατρίδα μας να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτήν εδώ τη μεγάλη δουλειά. Βόρειο-δυτικά της πατρίδας μέχρι νότια-δυτικά και νότια της Κρήτης. Ξέρετε, σύμφωνα με τον καθηγητή Φόσκολο, το κομμάτι του νότια της Κρήτης και έχουμε πετρέλαιο της τάξης στην εξόρυξη των 5,46 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημαίνει τα χρήματα τα οποία μπορεί να αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο είναι πάρα πολλά. 2-3 πράγματα τα οποία τα ξέραμε από παλιά. Από το 1945 γνωρίζαμε ότι η πατρίδα μας έχει ορυκτό πλούτο. Ορυκτό πλούτο σε υδρογονάθρακες, πετρέλαιο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σύμφωνα με τη συνθήκη Κούπερ, την είπε και ο κύριος Πούμπας προηγουμένως στην ομιλία του, η πατρίδα μας δεν μπορούσε, τα λέω για να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός, γιατί πιθανόν να μην τα γνωρίζει όλα, δεν μπορούσε να βάλει χέρι σε αυτά τα πετρέλαια, να τα εξορίξει δηλαδή, πριν από το 2010. Από το 2010 και μετά λοιπόν, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και φτάσαμε σήμερα. Από το 1993, όταν πρωτοδιάβασα ένα βιβλίο του Προέδρου του Κόμματος Ελληνική Λύση, του Κυριάκου του Βελόπουλου, και άρχισα και γινόμουν κοινωνός όλων αυτών των ευεργετημάτων τα οποία θα μπορούσε να έχει γεωστρατηγικά η χώρα μας, κατάλαβα πώς φτάσαμε το 2011 και ο κύριος Μανιάτης, μπράβο του, ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή. Άρα λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν πολύ για αυτές εδώ τις συμβάσεις.
με έναν από τους ανθρώπους και είμαι περήφανος που είμαι στο κόμμα της Εθνικής Λύσης, τον πρόεδρο του κόμματός μας, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων, κύριε Υπουργέ, ανώνυμη εταιρεία, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου? Και γιατί δεν είναι δημοσίου δικαίου? Πιστεύω ότι δεν είναι. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Έχουμε ορισμένα πραγματάκια τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν ξεκαθαρίζουν οι συμβάσεις και οι τέσσερις. Συγγνώμη που διακόπτω, οι ανώνυμες εταιρείες εκ του νόμου είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ασκούν εμπορία. Γιατί δεν είναι δημοσιοδικαίου? Κατά κανόνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχει διοικήρυνση. Ακόμα και η Αμερική, κύριε Πρόεδρε, επειδή το θέσατε το θέμα και το ξέρετε πολύ καλά, τα πετρέλαιά της τα εκμεταλλεύεται μέσω μιας εταιρείας δημοσίου δικαίου. Αυτό ρώτησα. Τίποτα άλλο και μπορεί ο κύριος Υπουργός να μας το πει. Δεν ξεκαθαρίζουμε τι ποσοστό, κύριε Υπουργέ, κέρδους συνολικού θα έχει η χώρα μας από αυτά εδώ, από την εξόρυξη. Δεν ξεκαθαρίζουμε εάν εμείς μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε δικό μας εμπειρογνώμονα, πραγματογνώμονα. Λέμε ότι για να ξεκινήσει το ποσοστό και για να παίρνει η πατρίδα μας χρήματα, τα λέω απλά έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να βγάζουμε 2.500 βαρέλια και πάνω. Ποιος μας λέει ότι αν δεν έχουμε δικό μας πραγματογνώμονα, εμπειρογνώμονα, θα βγάλει 2.400, 2.450 και δεν θα φτάνει ποτέ πάνω από αυτά τα οποία πρέπει να φτάσει ή παίρνουμε πραγματικά για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν έχει προβλεφθεί το αξίωμα της πρώτης εγκατάστασης. Ποιο είναι το αξίωμα της πρώτης εγκατάστασης? Ότι κάνουμε εξόρυξη σε ένα σημείο ή μια σεισμογραφική μελέτη και ξαφνικά το πετρέλαιο από την περιοχή αυτή που το έχει μια εταιρεία αρχίζει και ρέει προς άλλη περιοχή μέσω του πορόδους, του πορόδους υπεδάφους. Αυτό το αποκαλούμε και ως Coca-Cola φαινόμενο. Πρέπει να το έχετε ακούσει. Καθώς η οξείδωση του κοιτάσματος με θαλάσσιο οξυγόνο προκαλεί αυτή την πίεση που θυμίζει το άνοιγμα ενός κουνημένου κουτιού Coca-Cola. Το είχε πει και ο κύριος Βιλιάρδος στην Επιτροπή αυτό που είχατε. Θα τελειώσω τώρα. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δείτε τι γίνεται με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες νότια της Κρήτης και στο περιοχή του Καστελορίζου. Είναι μια ευκαιρία μετά την Τριμερή. Το είπαν άλλωστε και οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου ότι πρέπει να οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη που να είναι μέσα το Καστελόριζο, να περιέχει το Καστελόριζο. Το κοίτασμα εκεί, το οποίο θα συνορεύει και με το κοίτασμα Αφροδίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και με το Λεβιάθαν του Ισραήλ, είναι ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα. Επίσης, πρέπει να δείτε τι γίνεται με την Λιβύη. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Λιβύης πρόσκειται φιλικά με τον Ερντογάν. Έχει αρχίσει και προβληματίζει το θέμα ότι μιλάει για μια αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιβύης, η οποία εκτείνεται μέχρι την Κρήτη. Πρέπει να το δείτε αυτό και να μιλήσετε με τον στρατηγό Χαφτάρ. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Τελειώνω και σας ευχαριστώ. Εμείς είμαστε από την αρχή υπέρ αυτών των συμβάσεων, με ορισμένα αυτά που σας είπα, όπως με τη μη πώληση των ΕΛΠΕ το δικαίωμα το 39% του δημοσίου. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Βιλιάρδος. Κύριε Υπουργέ, τόσο στην Επιτροπή όσο και σήμερα θέσαμε ορισμένες ερωτήσεις και δεν πήραμε κυριολεκτικά καμία απάντηση. Θα ξεκινήσω μόνο από αυτό που είπατε σήμερα, το οποίο είναι ακόμη μια ερώτηση για μας. Είπατε ότι τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι 35%. Μέσα σε αυτό το 35% είναι και οι φόροι, αυτοί που έχετε, δηλαδή, έχετε υπολογίσει και τους φόρους μέσα στα έσοδα. Μία άλλη ερώτησή μας ήταν γιατί περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα στον υπολογισμό του συντελεστή ΕΡ. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο μισθωτής συνάψει υψηλά δάνεια, μπορεί να μειώσει την κερδοφορία του, το γνωρίζετε. Οπότε τα έσοδα του δημοσίου θα μειωθούν και αντίστοιχα θα μειωθούν και οι φόροι. Άρα αυτό θα έπρεπε να ελέγχεται. Το επόμενο είναι πώς και από ποιον ελέγχονται τα έξοδα του μισθωτή. Ούτε εδώ πήραμε κάποια απάντηση. Τα έξοδα αυτά γνωρίζετε ότι μειώνουν την κερδοφορία
και άρα τα έσοδα του δημοσίου. Μία επόμενη ερώτησή μας ήταν, ο συντελεστής φόρου είναι 20% για το κράτος και 5% για τις περιφέρειες. Εδώ ρωτήσαμε αν είναι δυνατόν να μειωθεί και άλλος συντελεστής, εάν μειωθεί η φορολογία γενικά για τις επιχειρήσεις στο μέλλον. Επίσης είχαμε αναφερθεί στο παρατήματα ΕΣΣΙΓΜΑΤΑΦΚΕΖΙΤΑ, όπου υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλιστικές εταιρείες, για τραπεζικές εγγυήσεις και για την υποστήριξη των θυγατρικών εκ μέρους των μητρικών. Εν τούτης, είπαμε ότι δεν ορίζονται ρητά τα συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε την άποψη, λοιπόν, πως ήταν σωστό να αναφέρονται όλες οι εγγυήτριες εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εξέλιξη του έργου. Θα το κάνετε αυτό? Αναφερθήκαμε επίσης στις συμβάσεις, ότι στις συμβάσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό άρθρο σχετικά με το ποια διεθνής σύμβαση θα καλύπτει τους ημιθρωτές σε περίπτωση μόλυνσης του περιβάλλοντος. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Στο άρθρο είχαμε αναφέρει για το άρθρο 2 ότι υπάρχουν με ακρίβεια τα στάδια των ερευνών και οι παρατάσεις. Ωστόσο, δεν αναφέρονται πουθενά οι κυρώσεις εάν οι συμισθωτές καταστρούν εκπρόθεσμοι, ενώ δεν είναι η σωστή λύση η έκπτωσή τους από τη θέση τους. Απαιτούνται λοιπόν χρηματικές κυρώσεις και πρόστιμα. Θα τις προσθέσετε? Τέλος, είχαμε πει, δεν θέλω να πάω σε περισσότερες ερωτήσεις που είχαμε κάνει και επίσης δεν πήραμε απάντηση, θα αναφερθώ στη βασική μας αντίθεση, η οποία αφορά τις δύο συμβάσεις του Αιγαίου. Τη συμβάση στην Κρήτη δηλαδή. Είχαμε πει ότι συγκριτικά με τις υπόλοιπες συμβάσεις έχουν χαμηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Πολύ χαμηλότερες ελάχιστες δαπάνες. Με βάση τη συμβάση στον Πατραϊκό, είχαμε υπολογίσει ότι οι ελάχιστες δαπάνες θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 10 φορές υψηλότερες. Αντί 37,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι για κάθε σύμβαση, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ είχαμε την απορία γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και αν θα τη διορθώσετε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.